να διευρυθεί. Το κράτος συμπλήρωσε μπροστά στα νέα δεδομένα που δημιουργούν η παράταση της δύσκολης αυτής κατάστασης, θα πρέπει να επανέλθει με ένα δεύτερο πακέτο μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Ενώ την άποψη ότι το κράτος μας έχει δώσει μια τελευταία ευκαιρία για να αποφύγουμε ένα γενικό lockdown, το οποίο θα είναι καταστροφικό για την οικονομία, καταθέτει ο ΕΦ. Τα μέτρα στήρησης απασχόλησης αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας και διαθέτει όσους δημοσιονομικούς πόρους μπορεί να αντιστραδεύσει προκειμένου να διαχειριστούμε ένα δύσκολο χειμώνα, με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από την άνοιξη γενικά. Έχουμε ζητήσει από την Υπουργό να ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι διαδικασίες ελέγχου, έτσι ώστε να μην γίνονται αυθαίρετες ερμηνείες από τους εργοδότες, για να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εν μέσω της πανδημίας, το Υπουργείο Γεωργίας προχωρεί σε πρόσθετη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ενεργοποιώντας το μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με συνολικό ποσό ύψους 3,65 εκατομμυρίων ευρώ. Υπέβαλε ταυτόχρονα προς την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης προτάσεις για την πράσινη ανάπτυξη και την οικονομία, με στόχο την άντληση επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να διαβεβαιώσω τον αγροτικό μας κόσμο ότι παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και τις επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στους αγρότες μας και θα συνεχίσουμε τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις μας ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα